Γεια σας! Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και θα σας παρουσιάσω το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου ενότητας 3 σχετικά με τους καταχωρητές, τα τμήματα, τη διευθυνσιοδότηση μνήμης και τις βασικές εντολές assembly, move, add, sub, int, title και layer. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν, προκειμένου ο επεξεργαστής να κάνει πρόσβαση στη μνήμη, ο 8086, χρησιμοποιεί 20 bit. Με 20 bit είναι δυνατόν να διευθυνσιοδοτηθούν από 0 έως 1 MB διευθύνσεων, δηλαδή από 0000008 έως 0FFFFH, 5F στη σειρά. Το περιεχόμενο κάθε θέσης μνήμης που διευθυνσιοδοτεί ο επεξεργαστής 8086, όπως και κάθε χ86 επεξεργαστής, είναι 1 byte. Στη μνήμη μπορούμε να θεωρήσουμε τμήματα, segments, καθένα από τα οποία έχει μέγιστο μέγεθος 64 kilobyte. Αυτός ο περιορισμός οφείλεται στον τρόπο διευθυνσιοδότησης της μνήμης και συγκεκριμένα συνύπαρξη ενός καταχωρητή που ονομάζεται βάση και σε έναν καταχωρητή που ονομάζεται μετατόπιση. Και ο συνδυασμός αυτών των δύο δημιουργεί μια διεύθυνση 20 bit. Η αρχή κάθε τμήματος από το επόμενο απέχει 16 byte. Δηλαδή, το κάθε τμήμα ξεκινάει σε πολλαπλάσια του 16. Και αυτό οφείλεται γιατί έχοντας έναν καταχωρητή βάσης και έναν καταχωρητή μετατόπισης, προκειμένου να βρεθεί η διεύθυνση της εξωτερικής μνήμης, γίνεται η πράξη καταχωρητής βάσης επί 10H συν καταχωρητής μετατόπισης. Έτσι λοιπόν, από αυτή τη σχέση βλέπουμε ότι αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιούμε πολλαπλάσια του 16 ή του 10H. Το μέγιστο μέγεθος που μπορεί να διευθυνσιοδοτήσει ο καταχωρητής μετατόπισης στο τμήμα είναι το εξής. Ο καταχωρητής μετατόπισης είναι 2 byte, είναι 16 bit. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί με 16 bit είναι 65535. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από το 0, έχουμε συνολικά 65536 byte, δηλαδή 64 kilobyte. Ο χωρισμός της μνήμης σε τμήματα προήλθε κυρίως από το γεγονός ότι είναι αδύνατη η διευθυνσιοδότηση της διαθέσιμης μνήμης εσωτερικά με μόνον έναν από τους καταχωρητές. Γι' αυτό χρησιμοποιείται ο συνδυασμός αυτών των καταχωρητών. Για την προσπέλαση σε μια θέση μνήμης πρέπει να τεθεί φυσική διεύθυνση των 20 bit στο διάβολο των διευθύνσεων. Χρησιμοποιούνται λοιπόν δύο καταχωρητές, όπου ο ένας καταχωρητής είναι ο καταχωρητής βάσης και ο άλλος είναι ο καταχωρητής μετατόπισης. Ή καταχωρητής δείκτης, index, pointer και περιέχει την απόσταση από την αρχή του τμήματος. Αυτό ονομάζεται και λογική διεύθυνση ή μετατόπιση ή ενεργός διεύθυνση, logical address, offset, effective address. Ο τελικός προσδιορισμός της φυσικής διεύθυνσης προκύπτει, όπως είπαμε, με μία μαθηματική εξίσωση. Είναι με τη μαθηματική εξίσωση της φυσικής διεύθυνσης. Η φυσική διεύθυνση λοιπόν έχει καταχωρητής βάσης επί 16 συν μετατόπιση ή καταχωρητής βάσης επί 10H συν μετατόπιση. Η μετατόπιση λοιπόν και ο καταχωρητής βάσης είναι καταχωρητές των 2 byte, 16 bit. Τέσσερα λοιπόν είναι τα βασικά τμήματα, όπου έχουμε όλα τα τμήματα να ξεκινάνε από το ίδιο σημείο και να έχουμε ταυτιζόμενα τμήματα ή το κάθε τμήμα να ξεκινάει από ένα πολλαπλάσιο του 16 ξεχωριστό από το άλλο τμήμα. Και επίσης μπορεί να υπάρχει και έννοια της επικάλυψης.
Ο καταχωρητής ES περιέχει τη διεύθυνση της αρχής του τμήματος, όπου πρέπει να αποθηκευτεί η κωδική των εντολών. Το δίδυμο λοιπόν CSIP αντικαθιστά το μετρητή προγράμματος των άλλων επεξεργαστών. Για παράδειγμα, αν το CS είναι 345αH και το IP 712CH, τότε η φυσική διεύθυνση είναι CS επί 10H, είναι IP και βρίσκουμε αυτή την εξίσωση. Το περιεχόμενο κάθε θέσης μνήμης είναι 1 byte. Οι λέξεις έχουν 2 byte, οι words, και αποθηκεύονται με τον περισσότερο σημαντικό byte στη χαμηλότερη διεύθυνση. Έτσι, για παράδειγμα, ο αριθμός 3456H θα αποθηκευτεί σε διαδοχικές διευθύνσεις 678H και 679H σαν 5634, γιατί είναι μια Little Endian αρχιτεκτονική. Little Endian, πρώτα το Little, άρα πρώτα το 56 και στη συνέχεια το 34. Αν έχουμε μια διπλή λέξη, για παράδειγμα το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, τοποθετείται πρώτα το Little Endian, πρώτα το 7, 8, μετά το 5, 6, μετά το 3, 4 και μετά το 1, 2 στη μνήμη. Γιατί η X86 αρχιτεκτονική είναι αρχιτεκτονική Little Endian. Η πρώτη εντολή που μαθαίνουμε στην assembly είναι η εντολή MOV, από το MOVE. Βέβαια, MOVE σημαίνει μετακίνηση, αλλά δεν γίνεται κάποια μετακίνηση από μία θέση σε κάποια άλλη. Γίνεται αντιγραφή των περιεχομένων μιας θέσης μνήμης σε μία άλλη. Άρα, μην το μπερδεύουμε με την έννοια της μετακίνησης. Η εντολή MOVE, λοιπόν, τοποθετεί μία τιμή σε έναν καταχωρητή ή σε μία διεύθυνση μνήμης. Δέχεται πάντα δύο παραμέτρους. Παράμετρος α, που είναι και η παράμετρος προορισμός, και παράμετρος β, που είναι και η παράμετρος πηγή. Η τιμή λοιπόν γράφεται στην παράμετρος α. Η τιμή που θα γραφεί καθορίζει από την παράμετρος β. Για παράδειγμα, αν έχουμε το move αλφα x,02, σημαίνει τοποθέτησε στον καταχωρητή αλφα x την τιμή 0,2. Η εντολή MOVE αντιγράφει μία τιμή σε κάποια άλλη θέση μνήμης. Υπάρχουν συγκεκριμένες έγκυρες διευθυνσοδοτήσεις. Οι έγκυρες διευθυνσοδοτήσεις είναι εξής. Μετακίνηση από καταχωρητή σε καταχωρητή. Ας πούμε, MOVE αλφα x,βήτα x. Μετακίνηση από καταχωρητή σε θέση μνήμης. Δηλαδή, MOVE αποτέλεσμα,αλφα l. Μετακίνηση από θέση μνήμη σε καταχωρητή, δηλαδή move αποτέλεσμα,dl. Μετακίνηση από μια σταθερή τιμή, δηλαδή μια σταθερή τιμή σε ένα καταχωρητή, move αλφα χ,21h. Μετακίνηση μια σταθερά τιμή σε θέση μνήμη, move ας πούμε αριθμός 0,5. Βέβαια, προσοχή, η τελευταία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε καταχωρητές τμήματων. Δηλαδή, αν έχουμε ένα καταχωρητή τμήματος CS, SS, ES και DS, απαγορεύεται να γράψουμε απευθείας έναν αριθμό. Αν θέλουμε να γράψουμε έναν αριθμό, μπορούμε να κάνουμε ένα workaround, το οποίο είναι ως εξής. Τοποθετούμε αυτόν τον αριθμό σε έναν άλλο καταχωρητή, για παράδειγμα move αλφα x,5, και στη συνέχεια μεταφέρουμε την τιμή αυτή από καταχωρητή σε καταχωρητή στο τμήμα, δηλαδή move ds,αλφα x. Έτσι έχουμε με επιτυχία τροποποιήσει τον καταχωρητή τμήματος. Οι καταχωρητές αλφα x, bx, x, dx είναι καταχωρητές των 16 bit. Αυτοί οι καταχωρητές, οι γενικού τύπου καταχωρητές, έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούνται τόσο ως ένας μεγάλος καταχωρητής των 16 bit ή δύο μικροί καταχωρητές των 8 bit. Άρα λοιπόν ο κάθε καταχωρητής μπορεί να υποστηρίζει δύο είδων προσπελάσεις. Είτε μία προσπέλαση των 16 bit, είτε δύο καταχωρητές των 8 bit. Όμως προσοχή, και με τους δύο τρόπους προσπέλασης τροποποιούμε τον ίδιο χώρο μνήμης. Έτσι λοιπόν, αν βάλουμε την τιμή, για παράδειγμα, move αλφα x,05, αυτό σημαίνει ότι θα μπει το 0,5 στον αλφα x, άρα θα αποθηκευτεί στον αλφα l, που σημαίνει
ότι με την εντολή move α 6,05 στον καταχωρητή αλφα-L τοποθετείται το 0,5 στο κάτω μισό και στο πάνω μισό το αλφα-χ τοποθετείται το 0. Έτσι λοιπόν υποστηρίζουν είτε το high byte πρόσβασης είτε το low byte πρόσβασης. Άρα λοιπόν ο καταχωρητής αλφα-X υποστηρίζει 2 byte ενώ ο αλφα-χ είναι το 1 byte και το αλφα-low είναι το άλλο 1 byte. Αυτό ισχύει και για τον β-X, C-X και D-X. Έτσι λοιπόν, η εντολή move α 6,1234H γράφει την τιμή 1234H στον αλφα-X, που σημαίνει ότι ο αλφα-χ παίρνει την τιμή 12 και ο αλφα-L παίρνει την τιμή 34. Έτσι λοιπόν, αν τώρα δώσουμε move αλφα-L,45H, σημαίνει ότι ο αλφα-χ θα πάρει και θα παραμείνει μάλλον με την τιμή 12, γιατί γράφουμε μόνο στον αλφα-L. Και στον αλφα-X γενικά θα έχουμε τώρα την τιμή 1-2 από τον αλφα-χ, 4-5 από τον αλφα-low. Αν κάνουμε move αλφα-χ 0-0, ο αλφα-χ τώρα θα πάρει τη τιμή 0-0, ενώ ο αλφα-L δεν θα επηρεαστεί καθόλου. 45H και πριν, 45H παραμένει. Άρα λοιπόν ο αλφα-X τώρα θα έχει τιμή 0-0-45H. Μία εντολή που χρησιμοποιούμε στην assembly είναι το LEA, Load Effective Address. Αυτή η εντολή βρίσκει τη διεύθυνση μνήμης μιας ετικέτας και την τοποθετεί στον καταχωρητή στην πρώτη παράμετρο. Για παράδειγμα, λέει παράμετρος M, παράμετρος Β, σημαίνει ότι η διεύθυνση μνήμης της παραμέτρου Β τοποθετεί στην παράμετρο Α. Για παράδειγμα, άμα κάνουμε λέει DX message, η διεύθυνση μνήμης που βρίσκεται το message τοποθετείται στον καταχωρητή DX. Μία δεσμευμένη λέξη είναι η λέξη segment, δεν είναι μία εντολή, είναι οδηγία προς το μεταφραστή. Ορίζει την αρχή ενός τμήματος. Έτσι λοιπόν, υπάρχει segment κάτι που υποδηλώνει την αρχή ενός τμήματος και σε κάποιο σημείο παρακάτω υπάρχει segment and S, and segment δηλαδή, που σηματοδοτεί το τέλος του τμήματος. Έτσι λοιπόν, ξεκινάει ένα νέο τμήμα με το segment και ολοκληρώνεται με τη γραμμή που υπάρχει το end segment. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να ορίσουμε όμως μέσα στο πρόγραμμα το τμήμα που έχουμε, τι είναι. Είναι τμήμα δεδομένων, κώδικα, σωρού, έξτρα τμήμα, ούτω καθεξής. Μια άλλη δεσμευμένη λέξη είναι η λέξη DB. Δεν είναι εντολή, είναι μια οδηγία προς το μεταφραστή. Ορίζει το μέγεθος της μνήμης ότι είναι byte, define byte ή data byte. Τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν λοιπόν τιμή από 0 έως 255, που είναι και το μέγιστο μέγεθος που χωράει σε ένα byte, και δέχεται πολλαπλές παραμέτρους. Για παράδειγμα, message DB, high there, 10,13, δολάριο. Αυτό σημαίνει ότι ένα byte θα πιάσει το H, ένα byte το I, ένα byte το κενό, ένα byte το TAF, ένα byte το Epsilon, το H, ένα byte το Epsilon, ένα byte το R, ένα byte το Epsilon, 1 byte το 10, 1 byte το 13 και 1 byte το δολάριο, γιατί και το δολάριο θα αποθηκευτεί στη μνήμη. Δηλώνει λοιπόν ότι κάθε χαρακτήρας που ακολουθεί καταλαμβάνει 1 byte. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα λοιπόν, αν προσθέσουμε όλα τα byte, θα δούμε ότι έχουμε 8 συν 2 συν 1 ίσον 11 byte. Όταν ένα στοιχείο βρίσκεται μέσα σε απλά ή διπλά εισαγωγικά, τότε μπαίνει η ASCII τιμή του. Έτσι λοιπόν, αν πούμε num DB 10, χωρίς διπλά εισαγωγικά, σημαίνει ότι έχουμε την τιμή 10 του byte. Άρα συνολικά πιάνουμε 1 byte. Αν πούμε όμως num DB διπλά εισαγωγικά 10, τότε σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την ASCII τιμή του 1 και την ASCII τιμή του 0. Άρα έχουμε 2 byte. Μπορούμε επίσης να τοποθετούμε πριν από το DB μία λέξη που είναι η λέξη της ετικέτας. Για παράδειγμα, αν πούμε mess DB high there και το καθεξής, σημαίνει ότι δημιουργείται μία ετικέτα μεταβλητής με το όνομα mess, όπου δεν καταλαμβάνει όμως η ετικέτα κάποιο μέγεθος στη μνήμη, απλώς είναι ετικέτα για το σύμβολο μεταφραστή, προκειμένου να υπολογίσει την διεύθυνση αν χρησιμοποιήσουμε την ετικέτα αυτή λίγο παρακάτω. Οι ετικέτες αντιστοιχούν στη διευθύνση μνήμης και δείχνει πάντα στη διεύθυνση του πρώτου στοιχείου. Για παράδειγμα, στη γραμμή MESDB high there
η ετικέτα μέσα δείχνει στο πρώτο στοιχείο που είναι το age. Άλλα παραδείγματα, number db 0, array 1, 2, 3, db 1,2,3. Το array 1, 2, 3 είναι μια ετικέτα που δείχνει στο πρώτο στοιχείο που είναι το 1. Και τα στοιχεία συνολικά καταλαμβάνουν 3 byte. Μία άλλη λέξη είναι η λέξη title, όπου δεν είναι μια εντολή αλλά είναι μια οδηγία προς το μεταφραστή. Ορίζει το όνομα ενός προγράμματος και είναι προαιρετικό. Για παράδειγμα, title Hello World δίνει την οδηγία προς το μεταφραστή ότι το πρόγραμμα που ακολουθεί θα ονομαστεί Hello World. Η λέξη end δεν είναι εντολή αλλά οδηγία προς το μεταφραστή και ορίζει το τέλος του προγράμματος και το σημείο που θα ξεκινήσει εκτέλεση, δηλαδή το σημείο όπου θα πάρει αρχική τιμή το CSIP. Η σύνταξη είναι end αρχή, δίνει οδηγία προς το μεταφραστή ότι το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και θα πρέπει να ξεκινήσει εκτέλεση από το σημείο που βρίσκεται η ετικέτα μνήμης αρχή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ό,τι ακολουθεί παρακάτω θα αγνοηθεί από το μεταφραστή. Η εντολή int, που σημαίνει interrupt, διακοπή, προκαλεί μια λογισμικού τύπου διακοπή στο πρόγραμμα, που σημαίνει θα εκτελεστεί μια συνάρτηση εξυπηρέτησης της συγκεκριμένης διακοπής. Δέχεται μια παράμετρο που είναι ένας αριθμός διακοπής. Έτσι λοιπόν, η σύνταξη είναι int, παράμετρος α, ο παράμετρος α είναι ο αριθμός διακοπής. Ο πιο διαδεδομένος αριθμός διακοπής είναι το 21H, δηλαδή το 33 στο δεκαδικό σύστημα, και ασφαλώς, άμα το δούμε και στο δυαδικό σύστημα, είναι το 0010001. Το 2 στο δυαδικό σύστημα, το 1 στο δυαδικό σύστημα. Βέβαια, όταν χρησιμοποιείται η διακοπή int, θα πρέπει σε προηγούμενες γραμμές να έχουν τοποθετηθεί οι κατάλληλοι παράμετροι στους καταχωρητές που χρησιμοποιεί η κατάλληλη διακοπή και συνήθως σίγουρα στον καταχωρητή α, high ή αλφα-x. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να τερματίσουμε το πρόγραμμα, θα πρέπει στον α-high να έχουμε την τιμή 4CH και στη συνέχεια ακολουθεί το interrupt 21H. Ενώ αν θέλουμε να εκτυπώσουμε ένα string, τότε στο α-high πρέπει να τοποθετήσουμε το 09 και στο DX καταχωρητή, και μόνο στο DX, όχι σε έναν άλλο καταχωρητή, το DX, να τοποθετηθεί η διεύθυνση του string με την εντολή LEA DX,MSG. Το MSG για να εκτυπωθεί θα πρέπει να έχει ως τελευταίο χαρακτήρα το δολάριο. Αλλιώς, αν δεν έχει το δολάριο, η εκτύπωση συνεχίζεται στους επόμενους χαρακτήρες του data segment μέχρι να βρεθεί το δολάριο. Η εντολή add προσθέτει τις δύο παραμέτρους και τοποθετεί το αποτέλεσμα στην πρώτη παράμετρο, δηλαδή είναι add παράμετρος α, παράμετρος β. Γίνεται η πράξη παράμετρος α συν παράμετρος β και το αποτέλεσμα τοποθετείται στην παράμετρος α. Οι δύο καταχωρητές θα πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε add αλφα-x, βτ-l, είναι λάθος. Αν έχουμε 2 byte, πρέπει να έχουμε 2 byte σε όλες τις παραμέτρους. Παράδειγμα, add αλφα-high, αλφα-l, add dx,30h. Η εντολή sub είναι παρόμοια με την add. Δέχεται δύο παραμέτρους, sub παράμετρος α, παράμετρος β και κάνει την πράξη παράμετρος α μείον παράμετρος β και το αποτέλεσμα τοποθετείται στην παράμετρος α. Θα πρέπει και εδώ να έχουν το ίδιο μέγεθος. Ας πούμε sub αλφα-x, dx, sub βτ-high,30h ή και μια διεύθυνση μνήμης sub βτ-h, αποτέλεσμα. Η είσοδος-έξοδος διαβάζει και γράφει στο σύστημα ASCII, δηλαδή η οθόνη χρησιμοποιεί τον πίνακα ASCII. Άρα λοιπόν, προκειμένου να εμφανίσουμε κάτι στην οθόνη, πρέπει να το έχουμε μετατρέψει στον κώδικα ASCII. Όταν έχουμε είσοδο από το πληκτρολόγιο, ο χαρακτήρας εισάγεται με το σύστημα ASCII, οπότε θα πρέπει να το μετατρέψουμε στην μορφή που δέχεται ο επεξεργαστής εσωτερικά για επεξεργασία. Η μετατροπή λοιπόν είναι μετατροπή κανονικό αριθμητικό σύστημα σε σύστημα ASCII. Αν είναι μια αριθμητική τιμή από 0 ως 9, σύμφωνα με το σύστημα ASCII, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μετατόπιση κατά 30H. Και αυτό γιατί στον πίνακα ASCII το 0 βρίσκεται στη διεύθυνση 30H. Όταν ο χρήστης πατήσει 0 στο πληκτρολόγιο, εισάγεται 30H μέσα στον υπολογιστή, άρα θα πρέπει να αφαιρεθεί το 30H από την τιμή που μόλις εισήχθηκε. Άρα λοιπόν, ένας αριθμός στο ASCII, αφαιρούμενο το 30H, μας μετατρέπει σε έναν καθαρό αριθμό, σε έναν κανονικό αριθμό για τον επεξεργαστή που
θα το χρησιμοποιήσεις για τις πράξεις. Ομοίως, αν θέλουμε να το εκτυπώσουμε στην οθόνη, θα πρέπει στον αριθμό που έχει δημιουργηθεί μέσω στην επεξεργασία να προσθεθεί το 30, έτσι ώστε να γίνει ένας αριθμός στο σύστημα ASCII. Έτσι λοιπόν, το 7, αν θέλουμε να το μετατρέψουμε στην οθόνη, θα πρέπει να προσθέσουμε το 30H, οπότε γίνεται το 37H, το οποίο ασφαλώς είναι το 7 ως χαρακτήρα στον πίνακα ASCII. Ενώ αν διαβάζουμε από το προλόγιο έναν χαρακτήρα π.χ. το 8, τότε θα διαβάσουμε το δίεση, διπλά εισαγωγικά 8, δηλαδή 38H, που πρέπει να αφαιρεθεί το 30H για να μετατραπεί ο αριθμός αυτός στην πραγματική καθαρή τιμή, δηλαδή στο 8. Προκειμένου να εμφανίσουμε ένα χαρακτήρα στην οθόνη, θα χρησιμοποιήσουμε Interrupt 21H με αλφα high τιμή 0,2. Ο χαρακτήρας θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί στο χαρακτήρα στο καταχωρητή DL με την ASCII τιμή. Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε Move DL,H μέσα σε εισαγωγικά, είτε διπλά είτε μονά, δεν έχει σημασία. Move αλφα high, 0,2 Interrupt 21H ή να κάνουμε Move DL,67, Move αλφα high, 0,2 Interrupt 21H. Το template που χρησιμοποιούμε για τις ασκήσεις αυτές τύπου α είναι το εξής. Σε αυτό εδώ πέρα δεν ορίζουμε σωρό, γι' αυτό το ονομάζουμε τύπου α. Σε επόμενη διάλεξη θα έχουμε και το τμήμα σωρού όταν θα έχουμε συναρτήσεις και εκεί θα το ονομάσουμε template τύπου β. Έτσι λοιπόν στο τύπου α ορίζουμε το τίτλο του προγράμματος, ορίζουμε ένα τμήμα που είναι το τμήμα δεδομένων που ξεκινάει με το δεδομένα segment και δεδομένα end segment και ενδιάμεσα τα δεδομένα, ένα τμήμα κώδικα, όπου είναι το κώδικα segment και κώδικα end segment, όπου η πρώτη γραμμή είναι η αρχικοποίηση του data segment, συγκεκριμένα μεταφέρουμε την ετικέτα που είναι τα δεδομένα στον αλφα-X και στη συνέχεια αυτά εδώ πέρα τα τοποθετούμε στον DS. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε κατευθείαν να κάνουμε move DS, δεδομένα. Επίσης, στη συνέχεια τοποθετούνται οι γραμμές του κώδικα που έχουμε και τέλος μεταφέρουμε το 4C στο αλφα high και το interrupt 21H όπου είναι ο τερματισμός του προγράμματος. Πολύ σημαντικό που αν δεν το βάλουμε θα δυσλειτουργήσει το πρόγραμμά μας είναι το end αρχή όπου εκεί πέρα υποδηλώνουμε ότι το πρόγραμμά μας αρχίζει στην εκτέλεση από εκεί που ονομάζεται αρχή, δηλαδή θα αρχικοποιηθεί ο CSIP. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν δεν μπει αυτό θα δυσλειτουργήσει το πρόγραμμά μας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται αυτή η ενότητα.